Εμείς θα παραμείνουμε στο Ρέθυμνο και από τον εκπρόσωπο των εμπόρων θα πάμε στον εκπρόσωπο εκεί στον κλάδο της εστίασης και αναψυχής στο Ρέθυμνο, ο κύριος Κλαψινός, Ανδρέας Κλαψινός. Κύριε Κλαψινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα εσάς τους τηλεθεατές σας. Ακούσατε, βέβαια, ακούσατε τον κύριο Πολιουδάκη. Εξέφρασε τον προβληματισμό και την ανησυχία του για το καθεστώς στον κλάδο του λιανεμπορίου. Φαντάζομαι ότι ο προβληματισμός είναι ακόμα πιο έντονος στον δικό σας κλάδο. Υπάρχουν κάποια σενάρια, υπάρχει ένας οδικός χάρτης που μιλά για άνοιγμα των επιχειρήσεών σας πριν τον Πάσχα σε εξωτερικούς χώρους. Η πρώτη αντίδραση των επιχειρηματιών στο Ρέθυμνο ποια είναι? Η πρώτη αντίδραση είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Δυστυχώς τόσες και τόσες εξαγγελίες έχει κάνει η κυβέρνηση και πάντα δυστυχώς δεν πέφτουν μέσα στις προλέψεις, ούτε είναι αληθινές. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται για ένα άνοιγμα της εστίασης στις 19 του Απριλίου με αυστηρούς υγειονομικούς όρους, με ένα 40% στους εξωτερικούς χώρους, με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε σιγά σιγά να ανοίξει η εστίαση. Εμείς δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι το ότι θα ανοίξει η εστίαση 19 του Απριλίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι αμέσως είναι μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα. Φανταστείτε να υπάρχουν κρούσματα, φανταστείτε να υπάρχει επιδημιολογικό φορτίο και να αναγκαστούν αμέσως μετά τη μεγάλη εβδομάδα να ξανακτήσουν πάλι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το έχουμε βαρεθεί, έχουμε κουραστεί, έχουμε φτάσει πλέον στα όρια μας. Η εστίαση δεν αντέχει πια τέτοια παιχνίδια. Θα συμφωνήσω με το φίλο του Γιώργο τον Πολιουδάκη ότι θα έπρεπε να μας είχαν κάνει ένα αυστηρότερο lockdown, να είχαμε κλείσει μια και καλή και να βγαίναμε καθαροί. Αυτή είναι και η άποψη της εστίασης. Δυστυχώς πάμε στον 5ο μήνα που είμαστε κλειστοί. 8 συνολικά, αν τους βάλουμε από τον περσινό Μάρτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πια άλλες αντοχές, ούτε οικονομικές, ούτε ψυχολογικές. Το θέμα μιλάμε ότι θα ανοίξουν επιχειρήσεις εστίασης και θα λειτουργήσουν έστω σε εξωτερικούς χώρους. Πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις βέβαια θα ανοίξουν? Είναι μια άλλη συζήτηση, κύριε Κλαψινέ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα που θέσατε. Δεν ξέρουμε καν πόσες θα ανοίξουν. Έχουμε πολύ άσχημα μηνύματα από το σωματείο μας. Πάρα πολλοί συνάδελφοι και ειδικότερα εποχιακοί αυτοί που δουλεύουν αμυγός με τουρίστες δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και το άλλο ότι ακόμα και εμείς που θα ανοίξουμε, όσοι ανοίξουμε τέλος πάντων από το Μάιο-Ιούνιο, οπότε θα ξεκινήσει η σεζόν, πόσοι θα καταφέρουμε να κρατηθούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και σεζόν. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και τουρισμός καλοκαιρινός. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Δυστυχώς είμαστε σε ένα βέβαιο μέλλον. Οπότε στάση αναμονής, κύριε Κλαψινέ, και περιμένετε να γίνει μια συγκεκριμένη αναφορά για την εστίαση. Κακά τα ψέματα, δεν μιλούν για την εστίαση πολύ. Δεν υπάρχουν αναφορές. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για την εστίαση. Εμείς φωνάζουμε συνέχεια την κυβέρνηση και μέσω του οργάνου μας της ΠΟΕΣΕ και προσπαθούμε. Τα μέτρα βέβαια είναι προς κάποια σωστή κατεύθυνση αυτά που έχουν βάλει. Δεν αρκούν όμως, δεν φτάνουν. Το φωνάζουμε από την πρώτη μέρα. Η εστίαση είναι ένας ειδικός κλάδος. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα. Χιλιάδες εργαζόμενοι. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψει από πάνω μας η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και να δει πώς μπορούμε να το κάνουμε, ειδικά την επόμενη μέρα. Το τονίζω αυτό. Η επόμενη μέρα, βέβαια. Αλλά είναι η επόμενη μέρα που δυστυχώς μας τρομάζει όλους. Κύριε Κλαψινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.